Μαζί μα ο Θανάσης Παπουτσής του Πανοβριακού. Θανάση, ο Πανοβριακό για πρώτη φορά στην ιστορία του είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κερδίσατε 4-1 σήμερα τον Αετό Πατρών. Δίκαια η ομάδα μετά από 9 μήνε παίρνει την άνοδο για την επόμενη κατηγορία, κατά γνώμη σου. Ε, νομίζω από την αρχή της, του πρωταθλήματο δείξαμε ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Είμαστε από την πρώτη στιγμή πρώτη. Ε, ακολούθησαν τα play-off, δείξαμε και εκεί ότι είμαστε καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και δίκαια θεωρώ ε, είμαστε πρώτοι. Είμαστε μια ομάδα που είναι τρία χρόνια μαζί, τα περισσότερα παιδιά. Έχουμε καλή χημεία, ε, έχουμε προσωπικότητες και στο τέλος δίκαια, πάνω από όλα δίκαια. Δηλαδή νομίζω το αποδείξαμε καθόλου, τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Είμαστε πρωταθλητές. Ε, φοβηθήκατε καθόλου στα μπαράζ, ειδικά μετά την ίδια τη Τετάρτη από την αναγέννηση, γιατί υπήρχε και ένα σχετικό άγχο σήμερα. Και ο Ετώ έκανε καλή εμφάνιση σχετικά. Πώ είδε το, 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 το παιχνίδι, ο Αετό ήρθε, έπαιξε το παιχνίδι, είχε τι ευκαιρίες του μέσα στο παιχνίδι. Είχε ναι, είχε και τα προβλήματά του. Ε, οι ποδοσφαιριστέ τιμήσαν την φάνη του Αετού, αλλά εμεί παρόλο το άγχο και τις δυσκολίες έτσι τη τελευταία στιγμή, γιατί και εμεί είχαμε προβλήματα τραυματισμών, ε, καταφέραμε, κερδίσαμε ε, είναι Αυτό που έχουμε καταφέρει φέτο νομίζω είναι. Δεν ξέρω, αν, δεν ξέρω αν συμβαίνει συχνά, αλλά είμαστε από την πρώτη. Ε, αγωνιστική είμαστε πρώτοι. Μας ήταν και στην κανονική διάρκεια του προαθλήματο πρώτη. Στην πρώτη αγωνιστική του προαθλήματο είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι. Είμα, έχουμε παιδιά μέσα, νέα παιδιά. Έχουμε έμπειρου. Έχουμε νέα παιδιά που μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο ε, σε λίγα χρόνια να του βλέπουμε σε υψηλότερε κατηγορίε. Ε, Τέλο πάντων, είναι μια χρονιά ε, γεμάτη επιτυχία. Είναι στιγμέ που το Ριόλο δύσκολα θα ξαναζήσει το χωριό. Ε, αυτοί εδώ, ό, όλα εδώ τα παιδιά γράφουμε ιστορία νομίζω για το χωριό. Ο κόσμος ήταν κοντά μας από την πρώτη στιγμή. Ε, νομίζω ότι όλα κυλήσανε έτσι όπως έπρεπε και έτσι όπως είχαμε σκεφτεί και ονειρευτεί από την, πρώτη, από την αρχή της χρονιάς. Ευχαριστούμε και καλό καλοκαίρι τώρα πια. Επίσης, εγώ θέλω να ευχαριστήσω, ε, επειδή είναι πολύ πιθανό πλέον να μην συνεχίσω στο Ριόλο, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για αυτά τα τρία χρόνια που πέρασα εδώ. Έκανα φίλου. Ε, πέρασα πολύ ωραίε στιγμέ και θα είναι, πράγμα, θα είναι στιγμές που θα θυμάμαι για, το, για, τη συνέχεια της καριέρας μου. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καλό καλοκαίρι σε όλους. Ο Γρηγόρης Νηφορόπουλος μαζί μας στο Παναβουριακού. Γρηγόρη, η ομάδα κατάφερε μετά από μια πορεία 10 μηνών ε, να τερματίσει στην πρώτη θέση των Παράζ Ήσασταν και πρώτοι στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια. Δίκια θεωρήσει η ομάδα ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη ναι, πιστεύω ότι η ομάδα μα ε, είναι από την πρώτη στιγμή πρώτη. Το δείξαμε αυτό ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Και το δείξαμε από του πρώτου αγώνε που δεν χάσαμε την πρωτιά. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι το τέλο. Όπω και σήμερα, δικαιωθήκαμε. Ε, μέσα από την χρονιά, ε, θεωρεί ότι η ομάδα δίκαια δηλαδή ήταν στην πρώτη θέση, αν και σε μερικέ ε, στιγμέ ε, είχατε και ανταγωνιστέ. Πώ ήταν στο πρωτάθλημα γενικά μέχρι να φτάσετε εδώ στα Μπαράζ και να κερδίσετε σήμερα την άνοδο. Το πρωτάθλημα φέτο ήταν αρκετά δύσκολο. Αλλά εμεί δείξαμε την, ικανότητα που έχουμε σαν ομάδα. Και αυτό φάνηκε πιστεύω σε κάθε αγώνα που παίζαμε πόσο καλοί είμαστε. Εντάξει, είχαμε και κάποια άσχημα αποτελέσματα και στην έδρα μα. Αλλά αυτό δεν μα πτώισε και συνεχίσαμε έτσι την καλή πορεία και συνεχίσαμε και στα μπαράζ. Και αυτό φάνηκε πιστεύω. Είχατε άγχο σήμερα μετά την νύχτα τη Τετάρτη από την αναγέννηση, γιατί θέλατε μόνο νίκη. Ε, εντάξει, υπήρχε ένα μικρό άγχο, αλλά θέλαμε όλη η ομάδα από την αρχή να πάρουμε το πρωτάθλημα και έτσι δεν μα σταμάτησε για τίποτα. Οπότε η νίκη ήταν μονόδρομος. Συγχαρητήρια και καλό καλοκαίρι. Τώρα καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πολύ να είστε καλά.